Σχόλια. Κύριε Ψηλάντη, ειλικρινά, το μαγκάλι είναι καθυστέρηση και το ρεύμα τι είναι? Εσείς έχετε γυρίσει μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας στα μαγκάλια και κατηγορείτε εμάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, για καθυστέρηση? Γιατί είπατε ακριβώς, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να κρατήσει την Ελλάδα στην καθυστέρηση. Ένα δεύτερο σχόλιο. Ο πιο προηγούμενος ομιλητής από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ταμήλος, που εκτός από το γεγονός ότι δεν ξέρει και πολύ καλά την ιστορία, όπως σε άλλη ολομέλεια αποκαλύφθηκε, δεν ξέρει πολύ καλά και να μιλάει και για αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε το εξής, ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα χάσανε πολλά από το μισθό τους και δεν μπορούν να τα αποκριθούν στις αυξήσεις που βάζει η ΔΕΗ. Όμως δεν ξέρει ο κύριος Ταμήλος, προφανώς και αυτό δεν το ξέρει, ότι τις αυξήσεις δεν τις ορίζει η διοίκηση της ΔΕΗ. Οι αυξήσεις ορίζονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που σύμφωνα με τον Υπουργό που εισάγει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο, είναι πάνω απ' όλα η ΡΑΕ. Δεύτερο, πάλι σχόλιο για σας, κύριε Ταμήλο. Ευτυχώς σήμερα, κύριε Ταμήλο, ευτυχώς σήμερα ανασκευάσατε αυτό που πριν από μια εβδομάδα είπατε. Πριν από μια εβδομάδα είπατε ότι το νερό είναι το μοναδικό κοινωνικό αγαθό. Σήμερα ευτυχώς το ανασκευάσατε αυτό και είπατε ότι το ρεύμα, η ηλεκτρική ενέργεια είναι μεν κοινωνικό αγαθό, αλλά δεν είναι δωρεάν. Ευτυχώς είναι και αυτό ένα κέρδος. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, πολύ αναλυτικά τοποθετηθήκαμε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και στην Επιτροπή, αλλά και χθες και σήμερα, για το τεράστιο έγκλημα που συντελείται σε αυτό το νομοσχέδιο, με αυτό το νομοσχέδιο. Στην πραγματικότητα, μάλλον, δεν έχει κανένα νόημα για μας η τοποθέτηση εν άρθρο, αφού στο σύνολό του αυτό το νομοσχέδιο υλοποιεί ένα εθνικό αντιλαϊκό έγκλημα και δεν αλλάζει η ουσία του στα επιμέρους ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, με το πρώτο άρθρο δημιουργείται μια νέα ανώνυμη εταιρεία που η δραστηριότητά της εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην παραγωγή, στην προμήθεια, αλλά και στην εμπορία της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή τη νέα εταιρεία, με το πρώτο άρθρο, παραχωρείται το 30% του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ, αλλά και το 30% από το εγγυημένο πελατολόγιο της ΔΕΗ. Μόλις δηλαδή σε ένα μόνο άρθρο, στο πρώτο άρθρο του κατάπτεστου αυτού νομοσχεδίου, περιγράφεται η διαδικασία διάλυσης της ΔΕΗ, η διάλυση της ενέργειας σαν κοινωνικό αγαθό. Η συγκυβέρνηση, ο νομοθέτης μάλλον του νομοσχεδίου, που είναι η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, φιλετάρει και φτιάχνει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προϊόν και διασφαλίζει για τον αγοραστή, δηλαδή για το κεφάλαιο, ένα τρομερά ελκυστικό πακέτο, αφού μεταφέρει στη νέα επιχείρηση προς ιδιωτικοποίηση πρώτα απ' όλα τα εργοστάσια, δεύτερο, τα δικαιώματα επί του λιγνίτη, δηλαδή επί του εθνικού πλούτου της χώρας, για να λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια, τους υδάτινους σπόρους και, ένα από πιο σοβαρό, το εγγυημένο πελατολόγιο της ΔΕΗ σε ποσοστό 30%, δηλαδή 2 εκατομμύρια πελάτες εγγυημένα πράγματα. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι γι' αυτό, για αυτή τη συμφωνία, θα πάρετε τα εύσημα από συγκεκριμένα ντόπια και πολυεθνικά συμφέροντα, τα οποία την τελευταία δεκαετία έχουν διεισδύσει και κερδοσκοπούν και στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς. Για αυτούς δουλεύετε. Το ευτύχημα είναι όμως ότι αυτό το ζήτημα, αυτό που εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχει καταλάβει πλέον και ο ελληνικός λαός, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Αυτή η συμφωνία εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική διάλυση και παράδοση συνολικά όλης της ΔΕΗ, όπως με πολύ καλό τρόπο χθες ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο κύριος Λαφαζάνης, το ανέλησε. Μια στρατηγική
που εκτός από όλα τα άλλα έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις το 2013 της τάξης του 23%. Και όλα αυτά στο πρώτο άρθρο. Όλα τα υπόλοιπα άρθρα έχουν απλά σαν στόχο να θωρακίσουν την διαδικασία αυτού του σκανδαλώδους ξεπουλήματος της περιουσίας του ελληνικού λαού. Έχουμε έτσι, συνεχίζοντας τα επόμενα άρθρα, δύο ακόμα σκάνδαλα στα επόμενα άρθρα. Στο άρθρο 8, στην παράγραφο 5, ο σε εισαγωγικά επενδυτής ξεμπερδεύει με τους εργαζόμενους, αφού ρητά προβλέπεται ότι η μεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία θα γίνεται κατά παρέκκληση κάθε ειδικής ή γενικής ρύθμισης νόμου, κανονισμού, διαιτητικής απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας. Και πρέπει να σημειώσω επίσης ότι στην τελευταία 15ετία της σταδιακής απελευθέρωσης που η ΔΕΗ αλλά και άλλες και οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο και περισσότερο με ιδιωτικά κριτήρια, η θέση των εργαζόμενων, συνολικά η θέση των εργαζόμενων επιδεινώθηκε. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν σημαντικά και στη ΔΕΗ, στην ίδια τη ΔΕΗ. Ανατράπηκαν οι εργασιακές σχέσεις, τα καθεστώτα της εργολαβίας σε όλες τις μονάδες της ΔΕΗ ζουν και βασιλεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Το καθεστώς των συμβασιούχων έχει αυξηθεί και όλα αυτά γίνονται με σκοπό να μειωθεί η εργατική δύναμη και με το επιχείρημα να γίνει η ΔΕΗ πιο ανταγωνιστική προς τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Και φτάνουμε σήμερα στο αποκορύφωμα. Φέρνεται ένα νομοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση κάθε νομικού κεκτημένου, κάθε συλλογικής κατάκτησης και όλα αυτά μπροστά στο μεγάλο σκοπό που έχετε, έναν και μοναδικό, να εξυπηρετείτε τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Λοιπόν, στο ίδιο άρθρο, στην παράγραφο 6, επιτρέπεται η επεξεργασία, λέτε, πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων από τη ΔΕΗ ΑΕ, χωρίς τη συγκατάθεση των καταναλωτών. Και στο άρθρο 9, ο αντιδημοκρατικός χαρακτήρας του άρθρου 8 βαθαίνει ακόμα περισσότερο, αφού η μεταφορά των 2 εκατομμυρίων πελατών, τελειώνει κύριε Πρόεδρε, που προβλέπεται με το άρθρο 1, διασφαλίζεται ότι στο άρθρο 9 θα γίνει χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι καταναλωτής της ΔΕΗ θέλω να παραμείνω στη ΔΕΗ, ακόμα και να θέλω, δεν θα μπορώ να παραμείνω, γιατί με έχει πουλήσει σαν καταναλωτή, σαν περιουσιακό στοιχείο, στη νέα εταιρεία. Και το επόμενο βήμα, και αν μείνετε στην κυβέρνηση, φοβάμαι ότι θα το δούμε και αυτό, θα είναι η υποχρεωτική κατανάλωση μίνιμου ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος, για να μην ξεκινήσει και από το μηδέν η νέα εταιρεία. Για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς σας καλούμε να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Να το αποσύρετε σήμερα, τώρα. Ευχαριστώ πολύ.